centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας μέρα. Και καλή εβδομάδα. Θα έχουμε επιστρατεύσει και στην Καστοριά. Δέστε, εμένα από, το... από την Τρίτη είπε, μου ζήτησαν έναν παθολόγο, έναν πνευμονιολόγο. Και μέχρι στιγμής έχουμε... Έναν πνευμονιολόγο. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ποιος είναι? Όχι. Ο οποίος εθελοντικά... Και... τι μπορεί, εθελοντικά πήγε. Και αποδεχόμενος αυτή την πρόσκληση θα πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Από την άλλη δεν έχουμε παθολόγο. Ακριβώς. Δεν, παρότι... ενημερώθηκαν, γίναν τηλεφωνήματα και τα λοιπά, δεν είναι διαθέσιμος κανένας. Και σε αυτή την, σε αυτή την περίπτωση τώρα τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε? Εάν είναι τόσο επιτακτική ανάγκη, η Τρίτη είπε, δήλωσε ότι θα επιστρατεύσει. Με ποια κριτήρια επιστρατεύεται κάποιος γιατρός, δηλαδή? Δεν τα ξέρω τα κριτήρια, δεν μας έχουν πει πώς. Δηλαδή η Τρίτη είπε, θα πει αυτός και τέλος. Ακριβώς, αλλά δεν ξέρω πώς θα τον επιλέξει. Όλο το προηγούμενο... Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ναι, για τα κριτήρια επιλογής αυτών που θα επιστρατευτούν. Πάντως όλοι, να πούμε το εξής, όλοι είχαν ενημερωθεί από το προηγούμενο διάστημα ότι μπορούν να δηλώσουν εθελοντικά να πάνε στο νοσοκομείο. Όλοι γνωρίζουν λοιπόν. Μόνο, ναι, ένας πνευμονολόγος, είπατε, είναι γυναίκα ή άντρας. Τουλάχιστον αυτό. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Λοιπόν. Γιατί κατευθείαν μπορεί να κατευθύνει σε ονόματα. Μάλιστα. Δεν είναι πολύ προνομολόγοι μας, τρίφι. Ναι. Από εκεί και μετά, ένας που πάει στο νοσοκομείο, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί θα έχει και το ιδιωτικό του ιατρείο, θα έχει και τους δικούς του ανθρώπους, αλλάζει και η δική του πάρα πολύ καθημερινότητα, αυτό αντιλαμβάνουμε, δεν είναι? Βεβαίως, το δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που είχαμε από την ΥΠΗ είναι για 1 με 2 μήνες. Έναν με 2 μήνες. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, να το εξηγήσουμε λίγο, κύριε Παπαδόπουλε, τι πρέπει να κάνει για 1 και 2 μήνες? Να παρατήσει το ιατρία του ή μπορεί να το έχει και αυτό κάποιες ώρες? Μπορεί τουλάχιστον να το έχει και αυτό. Βέβαια, όταν θα πας να κάνεις ένα πλήρες ωράριο το πρωί και κάποιες εφημερίες, θεωρητικά το ιατρείο σου θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, θα μπορείς να το λειτουργήσεις μόνο το απόγευμα για τις ημέρες που δεν θα εφημερεύεις. Μάλιστα. Οπότε θα είναι και πολύ δύσκολο βιολογικά, λέτε, για τον γιατρό μετά από εφημερία ή ολόκληρο το 8ωρο του να είναι και στο ιδιωτικό του γιατρείο. Μετά το 8ωρο του θεωρώ ότι θα έχει κάποιες ώρες να ξεκουριστεί και να πάει το απόγευμα στο ιατρείο του. Μάλιστα, μάλιστα. Εξαντλητική θεωρώ ότι μπορεί να είναι η εφημερία. Η εφημερία. Επίσης, να δούμε αν οι οικονομικές απολαβές είναι ικανοποιητικές. Δηλαδή, αν έναν είναι ιδιώτη γιατρό, τον συμφέρει να πάει σε αυτήν την ιστορία? Δέστε, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι όταν θα πάει στο νοσοκομείο, τα έξοδα του ιατρείου του θα τρέχουν. Σωστά. Εντάξει, που τα έξοδα τα οποία μπορεί να είναι από 1.000 έως 2.000 ευρώ. Ναι. Αν έχει υπάλληλο κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτοί που θα πάνε εθελοντικά θα έχουν μηνιαία αποζημίωση 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ το, μάλιστα, τα οποία το μήνα θα είναι φορολόγητα. Αφορολόγητα 2.000. Είναι ικανοποιητικά, νομίζω. Και για κάθε εφημερία θα είναι 250 ευρώ φορολογητέα. Για κάθε εφημερία συν 250 ευρώ φορολογητέα, τα 250 ευρώ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν 2.000 καθαρά χωρίς την φορολόγηση και 250 φορολογημένα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό καταλαβαίνω. Δέστε, αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι η πλειοψηφία των παθολόγων απέχει από την νοσοκομιακή ιατρική πολλά χρόνια. Μάλιστα. Οπότε η δυνατότητα προσαρμογής δεν θα είναι εύκολη. Εξηγήστε το λίγο παραπάνω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Όταν ένας... Είναι αλλιώς να είσαι στο ιατρείο σου και αλλιώς στο νοσοκομείο. Γιατί? Ακριβώς. Για πείτε το λίγο. Δεν νοσηλεύει ασθενής, δεν παρακολουθεί κάποια πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η ιατρική. Στο ιατρείο είναι πρωτοβάθμια φροντίδα, ναι, ενώ η νοσηλεία είναι δευτεροβάθμια φροντίδα. Άρα, οπότε λοιπόν, όταν κάποιος απέχει από το νοσοκομείο 15 χρόνια,
ναι. 20 χρόνια δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νοσοκομείου. Και τις απαιτήσεις που άφησε στο νοσοκομείο πριν 20 χρόνια είναι τελείως διαφορετικές με το σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί όλοι έχουν περάσει την αρχή της καριέρας τους, έτσι, από ένα νοσοκομείο, έτσι. Στην ειδικότητα. Στην ειδικότητα, ακριβώς. Ναι, όταν αυτός δουλεύει 20 χρόνια έχει να έχει επαφή με το νοσοκομείο 20 χρόνια. Μάλιστα. Και βάλετε πώς ήταν το νοσοκομείο, η νοσοκομειακή ιατρική πριν 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα μετά από 20 χρόνια. Άρα για το νοσοκομείο της Καστοριάς, για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο, ζητήθηκαν δύο θέσεις, μία πνευμονολόγου και μία παθολόγου. Καλύφθηκε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ζήτησαν αυτές οι δύο θέσεις. Καλύφθηκαν από ό,τι δείχνουν τα πράγματα του πνευμονολόγου, πες και αλλιώς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στο νοσοκομείο. Γιατί δεν υπάρχει κανένα πνευμονολόγος. Και δεν είναι και το μόνο. Με έκπληξη είδαμε πριν λίγες μέρες ότι ακόμη και περιοχές πολύ μεγαλύτερες πληθυσμιακά από την Καστοριά, όπως είναι ο Βόλος, το νοσοκομείο του Βόλου δεν έχει πνευμονολόγο. Δηλαδή, μαθαίνουμε και εμείς κάποια πράγματα πραγματικά αξιοπερίεργα. Δεν βρίσκουμε όμως παθολόγο. Και το πιθανότερο είναι τις επόμενες μέρες, αυτό καταλαβαίνω κύριε Παπαδόπουλε, να γίνει επίταξη παθολόγου για το νοσοκομείο Καστοριάς. Βάσει των αυτών που έχει πει η τρίτη είπε. Αυτό που είπε ο υπουργός και η αναπληρώτρια υπουργός, ναι, από σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επίταξης. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε πραγματικά. Φαίνεται ότι εκεί δεν μπορεί να πει όχι ο γιατρός μετά. Αν πει ο Παπαδόπουλος θα πάει. Όχι. Εκεί θα πάει υποχρεωτικά. Ναι. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Η κατάσταση πώς είναι, κύριε Παπαδόπουλε, κλείνοντας, να πούμε και μια κουβέντα, πώς τη βλέπετε και στο νοσοκομείο και γενικότερα. Από τη στιγμή που έχουμε 20, 30, κάθε 35, μέρα. 40 κρούσματα κάθε μέρα, ναι. Γιατί έχουμε και τα 40 μας. Δεν ησυχάζει. Θα έχει ένα φόρτο εργασία στο νοσοκομείο. Λοιπόν. Και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θεωρώ ότι η παθολογική που έχει μετατραπεί σε κλινική COVID ίσως δεν αρκέσει. Μάλιστα. Ωραία. Ίσως ναι, να το δούμε και αυτό πραγματικά που λέτε, γιατί η κατάσταση γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, όπως λένε, είναι τα πράγματα παντού πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.